Σήμερα έχουμε unboxing. Μεγάλο κουτί. Λοιπόν, αυτό έκανε 165 ευρώ. Είναι περιστρεφόμενο τραπέζι, το οποίο κάνει και για διαιρέτηση. Καλά πακεταρισμένο, είναι σε σακούλα με λάδι. Λοιπόν, η διάμετρός του είναι 15, υποτίθεται. Είναι 15. Εγώ έχω ένα τσόκ δεκάρι. Οπότε πρέπει να του φτιάξω μία φλάτζα. Δηλαδή, φαίνεται πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Έχει μια τρύπα, νομίζω ότι η τρύπα είναι MT2. Για να το σιγουρέψουμε. Φαίνεται πάντως κονικό. Πολύ ωραίο αυτό και με ανησυχούσε. Αυτό από ό,τι φαίνεται μετακινεί τον ατέρμονα από το ποινίο ή από μακρισμένα, και αν το έχεις από εκεί έχει πολύ κενό, δεν πιάνει καθόλου δε βασικά, και αν το σηκώσεις δεν έχει σχεδόν καθόλου κενό. Καλό αυτό. Έχει μέσα και τα
Αυτά το πουλούσαν και με τέτοιο. Το πουλούσαν και με δίσκους διαίρεσης. Αλλά εγώ θα το κάνω διαφορετικά όπως έχω κάνει και στον Τόρνο. Θα φτιάξω δίσκο διαίρεσης όπου μπορώ μέσω του ίντερνετ να βγάζω τη διαίρεση θέλω. Μπορεί να μπει βέβαια και κάθετα. Ώστε να φτιάχνουμε τίποτα στο φρεζότερο, στη φρέζα, στο φρέζο τρύπανο. Λοιπόν, για να φέρω ένα MT2 που έχω και το τσοκ, να δούμε πώς φαίνεται στο τέλος. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό έχω σκοπό να του κάνω το εξής. Θα του φτιάξω μία φλάτζα η οποία θα έχει και βίδες κεντραρίσματος. Διότι μπορεί να πιάσουμε κάτι και να μην μας βγαίνει ακριβώς. Οπότε θα μπορούμε να το κεντράρουμε από εδώ. Κάνουμε αυτό. Ναι. Και είναι empty. Οπότε αν έχουμε κάτι πολύ μικρό, το πιάνεις. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω ότι είχε MT μέσα. Λοιπόν. Και έχω σκοπό να πάρω και άλλο ένα πράγμα. Αυτό. Λοιπόν, αυτό 131 ευρώ σταυρωτό τραπέζι με 131 ευρώ παραδίδεται εδώ. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά έχει σημασία να προσέξουμε αυτό εδώ, να πατήσουμε εδώ. Συνήθως θα στέλνουν από Πολωνία ή από Τσεχοσλοβακία ή από Ισπανία. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα μ' άρεσε, έτσι, είναι ωραίο. Αυτό εδώ είδα κριτικές και όλοι παραπονιούνται για τις βίδες. Όλο το υπόλοιπο είναι καλή κατασκευή, αλλά παραπονιούνται για τις βίδες. Έχουν πάρα πολλά κενά. Και νομίζω ότι απλά θα αλλάξω τις βίδες, θα το αγοράσω, εν γνώση μου ότι οι ατέρμονες δεν είναι ό,τι καλύτερο, και απλά θα αντικαταστήσω τις βίδες και τους τα παξιμάδια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.